Το σκέφτεστε, το συζητάτε, είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Σε περίπτωση που υπάρχει κάθε διαφωνία με τα προτινόμενα από την πλευρά των εταίρων μας και ως διαδικασία αλλά και ως λήψη μέτρων, να οδηγηθεί η χώρα ή σε εκλογές ή σε δημοψήφισμα. Γιατί το να το λέει κάποιος, ένας στέλεχος του κόμματος, έχει τη σημασία του, το να το λέει όμως ο Υπουργός των Οικονομικών έχει μια άλλη σημασία. Πότα-πότα, μην απομονώνουμε μια φράση. Εξυφραζόμενα. Εντάξει, αλλά τώρα. Και είμαστε σε μια στιγμή όπου σήμερα είναι η συζήτηση στο Eurogroup. Το κλίμα φαίνεται ότι είναι ένα κλίμα για να γίνει ένα μικρό βήμα. Ναι. Όχι τίποτα φοβερό πάντως. Έχει γίνει αποδεκτή η πρόταση, η επιστολή του κυρίου Βαρουφάκη με τις διαδοτικές αλλαγές. Ναι. Πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να λυθεί το πρόβλημα που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Η τοποθέτηση του κυρίου Βαρουφάκη έχει την εξής έννοια, ότι εμείς με πολιτικούς όρους διεξάγουμε τη διαπραγμάτευση. Και με όλες τις δυνατότητες που έχει το Σύνταγμα. Πολιτικούς όρους, δηλαδή, το έχετε ξαναπεί εσείς αυτό. Ναι. Ο κύριος Φίλης το είχε πει εδώ. Το είχατε πει, ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι μια φοβερή πρόταση αυτή που έκανε συγκεκριμένα και από ό,τι κατάλαβα, ένα είναι αυτό, ένα επιχείρημα σας είναι αυτό και το άλλο θα στείλουμε τζιγαντιστές και άλλους στο Βερολίνο. Δεν αυτά τα επιχειρήματα δεν το, δεν το άκουσα αυτό. Αυτό είναι το άκουσα και από δύο. Αυτό να το πούμε και πρέπει να καταδικαστεί. Το άκουσα και από τον κύριο Καμένο που το είπε χθες εσωτερικά στο κόμμα του. Το άκουσα με έναν άλλο τρόπο και από τον κύριο Κοτζιά. Ένα λεπτό, μην μπερδεύετε. Ο κύριος Κοτζιά έκανε μια πολιτική τοποθέτηση που λέει ότι αν απαξιώνεται και διασύεται διεθνώς μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμβαίνει σήμερα από ορισμένους εταίρους, τότε δημιουργείται στην Ελλάδα μια γενιά, η γενιά των 20άριδων, των 25άριδων, οι οποίοι απομακρύνονται από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό ιδεώδες. Και αντιλαμβάνεστε ότι μια απαξιωμένη χώρα ευρωπαϊκά δημιουργεί κινδύνους που έχουν να κάνουν με αυτά τα στοιχεία που του φονταμενταλισμού. Ας παραμείνουμε όμως λιγάκι στο άλλο. Εγώ θέλω να ξέρω, η κυβέρνηση είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης τώρα με τους εταίρους. Αυτή η φάση διαπραγμάτευση προφανώς περιλαμβάνει ζητήματα που θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει, περιλαμβάνει και θέματα στα οποία υπάρχουν κόκκινες γραμμές, όπως έχετε πει από την πλευρά σας. Εάν βρεθούμε, είμαστε ήδη σε μια δυσκολία συνεννόησης, διότι φαίνεται ότι από την πλευρά των εταίρων ζητώνται πολλά. Λοιπόν, εάν βρεθούμε στο μη παρέκει, η δική σας πρόταση για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, τι νόημα έχει? Έχει να ψηφίσουμε, να δεχτούμε κάτι το οποίο εσείς διαφωνείτε για να το εφαρμόσετε ενώ διαφωνείτε? Έχει να μην το ψηφίσουμε, οπότε να κάνουμε τι μετά? Κύριε Ριτζή, κάποιο ακούστε, περιεχόμενο πρέπει να έχει. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, εμείς θεωρούμε ότι το ισχυρό στοιχείο στο συσχετισμό εκ μέρους της Ελλάδας που θέλει να κάνει διαπραγμάτευση είναι το στοιχείο της λαϊκής ενότητας και της στήριξης της κυβερνητικής προσπάθειας. Μιας οργανικής ενότητας ανάμεσα στο λαό και την κυβέρνηση. Αυτό είναι εσωτερικό όμως. Όχι. Αυτό παίζει στο διεθνή σχεδισμό. Μια κυβέρνηση απονομοποιημένη και απαξιωμένη. Πάρα πολύ. Μια κυβέρνηση απονομοποιημένη και απαξιωμένη στο εσωτερικό. Είναι πολύ ισχυρή η κυβέρνηση. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Λέω, μια κυβέρνηση απονομοποιημένη στο εσωτερικό είναι και απαξιωμένη διεθνώς. Και κάνει ό,τι τη λένε. Όπως συνέβαινε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ωραία, στοιχείο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς λοιπόν ακριβώς θέλουμε το στοιχείο μιας ευρύτερης συνένεσης, που είναι πολύ μεγαλύτερη από το εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, στην πολιτική της κυβέρνησης να εκφράζεται με κάθε τρόπο θεσμικό ή άτυπο. Ναι. Άρα λοιπόν, σε μια εμπλοκή που θα είναι πολιτική εμπλοκή και δεν προβλέπεται σήμερα αυτή τη στιγμή, σε μια εμπλοκή είναι λογικό να υπάρχει και το υπερόπλο της έκφρασης της λαϊκής βούλησης. Και τι θα σημαίνει αυτό, κύριε Βουλή? Δεν έχουμε τάξει εμείς, ούτε τράπεζες να κάνουμε χρεοκοπίες. Τι θα σημαίνει αυτό, πολιτικά κύριε Βουλή? Ένα λεπτό για να το καταλάβουμε, να μας το ξεκαθαρίσει, για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοείται. Διότι δεν παραλέμε μισόλογα, ούτε συμφραζόμενα, ούτε να κατηγορούμε κτρινισμό συναδέλφους, ούτε τίποτα. Εάν βρεθούμε σε τείχο, η κυβέρνηση έχει και το όπλο των εκλογών ή του δημοψηφίσματος? Επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα κυβέρνηση, είναι θέμα συντάγματος. Το Σύνταγμα δίνει αυτές τις δυνατότητες και άλλες δυνατότητες. Με το Σύνταγμα θα πάμε. Η εντολή που έχουμε από τον ελληνικό λαό είναι μέσα στην Ευρωζώνη να βρούμε λύση. Ωραία. Και θα τη βρούμε με κάθε συνταγματικό τρόπο. Να το πάω λίγο παρακάτω. Αφού υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Όμως, συγγνώμη να καταλαβαίνω. Παρακαλώ. Γιατί λέμε και εκλογές? Γιατί λέτε? Ως δυνατότητα από το Σύνταγμα. Διότι διαβλέπουμε ότι ο σχεδιασμός που υπήρχε ανάμεσα στον κύριο Σαμάρα και τον κύριο Σόιμπλε, το είπε ο κύριος Χαρδούβελης στη συνέντευξή του πρόσφατα, ήταν μια παγίδα εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπαμε ότι θα ανέβουμε και φτιάξαν μια παγίδα που ήταν η δίμηνη παράταση.
Και τώρα συνεχίζουν ένα βράδυ. Με στόχο. Με στόχο. Μισό λεπτό. Με στόχο. Φίλη, ακόμα, αυτά. Ακόμα και δημιουργία είμαστε πολιτικού προβλήματο στην Ελλάδα. Υπονόμευση τη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση τόσο ισχυρή πολιτική. Ακριβώ. Αυτό θέλουν να κάνουν. Δηλαδή έστειλε ένα σκηνικό για να υπονομεύσουν προεκλογικά την κυβέρνηση που θα έρθει. Για να υπονομεύσουν τη λαϊκή εντολή που ξέραν ποια θα είναι. Υπάρχει. Και σε αυτό το σκηνικό το οποίο διαψεύδεται από τη λαϊκή σήμερα. Δεν είναι συνωμοσία, πάμε κύριε Φίλιππ. Δεν είναι συνωμοσία. Έχετε συνηθίσει το είπε ο κύριος Χαρδούβελ στη συνέντευξή του. Εντάξει. Ότι βλέπουμε ότι έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάχνει δυσκολίες. Επομένως η εθνική ενότητα την οποία ζητάτε είναι μόνο στο επίπεδο της κοινωνίας ή έχει και αποδέκτες πολιτικές δυνάμεις. Η ενότητα είναι καταρχά σε επίπεδο τη κοινωνία οπωσδήποτε. Δεύτερον, δεν πηγαίνουμε σε αλλαγή κυβερνητικού σχήματο. Αυτά είναι σενάρια τα οποία είναι εκτό δημοκρατικού πλαισίου. Τέτοια σενάρια. Από εκεί και πέρα θέλουμε στη διαπραγμάτευση να διαμορφώνονται ευρύτερες. Γιατί μια μεγάλη κυβέρνηση είναι εκτός δημοκρατικού πλαισίου. Μια κυβέρνηση, εθνικής διαπραγμάτευσης και εθνικής συνεννόησης. Γιατί το λέτε. Μια κυβέρνηση που είναι εκτός λαϊκής εντολής. Ναι, είναι εκτός δημοκρατικού πλαισίου. Μια κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου. Ναι, είναι εκτός δημοκρατικού πλαισίου. Καθαρά πράγματα. Δεν πάμε σε διασενάρια εμείς. Αν προκύψουν τέτοιες προτάσεις για να αναμετρηθούν στον κόσμο, να μετρηθούν με εκλογές. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα. Σαφής. Ελάτε, κύριε Στυλιανίδη. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ειλικρινή μου ανησυχία για αυτά που συμβαίνουν.